Έχουμε και λέμε. Αγόρασα αυτά τα φοβερά CD της προάλλες, αν και πανάκριβα. Δεν ξέρω πώς το πήρε χαμπάρι η μητέρα μου και μου βάλε τις φωνές. Μέχρι και πόθεν έσχες μου ζήτησε. Μην ψάχνεις μακριά. Εξοικείων τα βέλη. Ο ίδιος ο αδελφός σου πιστεύει πως είσαι σπάταλη. Το συζήτησαν μεταξύ τους. Α, δεν έχουν καθόλου δίκιο. Εγώ ξοδεύω μόνο για πράγματα που αξίζουν τον κόπο και που μου ανοίγουν το μυαλό. Άλλωστε, η αποταμίευση δεν είναι πανάκια για μια επιτυχημένη ζωή. Μα τι λέμε. Το πόθεν έσχες δηλώνει την απέτηση της εφορίας να μάθει με ποιο τρόπο έχουμε αποκτήσει τα χρήματα για να αγοράσουμε ένα ακίνητο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μαμά της φίλης μας ζητούσε να μάθει από πού βρήκε τα χρήματα για να αγοράσει τα πανάκριβα CD. Η λέξη «πόθεν» είναι αρχαιοπρεπές επίρρημα. Η προσθήκη της παραγωγικής κατάληξης «θεν» τίθεται για να δηλωθεί η προέλευση. Ενώ ο τύπος «έσχες» είναι δεύτερο πρόσωπο οριστικής αορίστου «β» του ρήματος «έχω». Η έκφραση «εξοικείων τα βέλη» χρησιμοποιείται μεταφορικά για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η επίθεση εκδηλώνεται από φιλικά πρόσωπα, δηλαδή τα βέλη προήλθαν από τον αδελφό της, ο οποίος και την κατηγόρησε πως είναι σπάταλη. Τέλος, Πανάκια ήταν μυθική θεότητα, η οποία συμβόλιζε την ίαση από κάθε ασθένεια. Μεταφορικά, σημαίνει το μέσο με το οποίο επιλύεται κάθε πρόβλημα. Στις μέρες μας, συνήθως χρησιμοποιείται η φράση «δεν είναι πανάκια». Έτσι, στο παράδειγμά μας, η φίλη μας θεωρεί πως η αποταμίευση δεν είναι η μοναδική συνταγή για μια ευτυχισμένη ζωή.